Καλησπέρα και πάλι. Σήμερα θα μιλήσω για το μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο, για τον τρόπο διδασκαλίας τους, αν αυτός είναι σωστός ή λάθος και γιατί, που είναι ένα ζήτημα που απασχολεί κατά καιρούς την κοινή γνώμη και έχει έρθει πρόσφατα πάλι στην επικαιρότητα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές και αντίθετες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τις μεταρρυθμίσεις που είχαν κάνει οι πρώην Υπουργοί Παιδείας Γαβρόγλου και Φίλης. Ποιες ήταν αυτές οι μεταρρυθμίσεις? Ουσιαστικά οι τέως υπουργοί στην προσπάθειά τους να εξαλείψουν τον κατηχητικό χαρακτήρα των θρησκευτικών ήθελαν το μάθημα να γίνεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, δηλαδή ούτε καν με βιβλία, αλλά με έναν τρόπο πιο φιλικό και πιο ευχάριστο προς το μαθητή. Συγκεκριμένα θα εντασσόταν η τέχνη στο μάθημα των θρησκευτικών, δηλαδή η μουσική, λογοτεχνία κλπ, με σκοπό να γίνει πιο ελκυστικό το μάθημα. Όσο αφορά τώρα το περιεχόμενο, η θρησκεία μας θα ήταν στο επίκεντρο του μαθήματος, αλλά θα δινόταν ιδιαίτερη έμφαση και στις υπόλοιπες θρησκείες, δηλαδή τα παιδιά θα μαθαίνανε τι ακριβώς πρεσβεύει το Ισλάμ, ο Ινδουισμός κλπ. Πολλοί ήταν σύμφωνοι με τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, γιατί έκριναν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργούνταν φανατικοί με τη θρησκεία και ουσιαστικά τα παιδιά θα αποκτούσαν γνώση για τις υπόλοιπες θρησκείες, επομένως δεν θα αντιμετώπιζαν ρατσιστικά συμμαθητές τους ή άλλους ανθρώπους που μπορεί να είναι από άλλη χώρα και να έχουν άλλο θρήσκευμα. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άργησαν και οι αρνητικές αντιδράσεις. Πολλοί έκαναν λόγο για κεκαλυμμένη αμφισβήτηση του χριστιανισμού, που με το πρόσχημα του εκμοντερνισμού ουσιαστικά οι μαθητές σωθούνται στην παγκοσμιοποίηση και στο να χάσουν την ταυτότητά τους. Άλλο ένα επιχείρημα ήταν ότι δεν θα έπρεπε να μαθαίνουμε με τόση λεπτομέρεια τα πάντα για τις υπόλοιπες θρησκείες, δεδομένου ότι στις χώρες που έχουν διαφορετική θρησκεία από εμάς δεν γίνεται το ίδιο. Μάλιστα, είχε προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, σίγουρα θα το είχατε ακούσει, θα το είχατε διαβάσει κάπου, η ένταξη του Umbrella της Ριάννα στο μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο εντωμεταξύ εγώ δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο έγινε, όπως επίσης και η διδασκαλία της Yoga, και πολλοί έκαναν λόγο για ότι για καλά μαθαίνουν τη Yoga που δεν είναι γυμναστική, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό του Ινδουισμού. Οι μεταρρυθμίσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί έκρινε πως με τη διδασκαλία των θρησκευτικών πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης και ότι το μάθημα απευθύνεται αποκλειστικά στους ορθόδοξους χριστιανούς μαθητές, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα αν είσαι άθεος ή έχεις άλλη θρησκεία. Προφανώς Φίλης Γαβρόγλου και άλλοι αντέδρασαν και είπαν πως η απόφαση αυτή μας γεννάει πάρα πολλά χρόνια πίσω και όλο αυτό έχει δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με το τι πρέπει, τι όθηση, τι κατεύθυνση πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας όσο αφορά κάτι τόσο σοβαρό όσο είναι η πίστη. Ξέρω ότι πολλοί νέοι της ηλικίας μου είναι της άποψης ότι ένα παιδί πρέπει να μεγαλώνει άθεο και να αποφασίζει μετά, ότι για καλά πρέπει να μην του δίνουμε κανένα προσανατολισμό όσο αφορά τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο κλπ. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο θα έχει όντως αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή σωστό να αφήνουμε ένα παιδί εντελώς στο κενό όσο αφορά τα πάντα? Κάτι το οποίο μου φαίνεται και ακατόρθωτο, γιατί ακόμα και αν οι γονείς δεν δώσουν κάποια κατεύθυνση, από εδώ και από εκεί η κοινωνία, το σχολείο κλπ. Κάτι θα του δώσει. Δεν είναι κιόλας ότι θα μεγαλώσει σε ένα δάσος χωρίς να επηρεάζεται από τίποτα. Και για να μιλήσω και πιο συγκεκριμένα για το θέμα της θρησκείας. Θεωρείτε πως ένα παιδί που μεγαλώνει πιστεύοντας στο Θεό γίνεται αυτόματα φανατικός και ρατσιστής με τους υπόλοιπους κλπ? Κατά τη δική μου άποψη, που δεν είμαι ούτε πιστή αλλά ούτε και άθεη, είμαι εντελώς ουδέτερη στο θέμα, είναι υπερβολικά χαοτικό να μην ξέρεις από πού προέρχεσαι, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, ποιος είναι ο σκοπός σου σε αυτή τη γη κλπ. Και μου φαίνεται λίγο περίεργο να υποβάλεις ένα μικρό παιδί σε αυτό το χάος, γιατί όσο να είναι, αργά ή γρήγορα θα αναρωτηθεί πώς δημιουργηθήκαμε και τι γίνεται, ξέρω εγώ, όταν πεθαίνει κάποιος κλπ. Η θρησκεία δίνει κάποιες απαντήσεις, η αλήθεια είναι. Συμφωνείς, διαφωνείς,
κάποιες απαντήσεις δίνει. Δηλαδή ουσιαστικά σου λέει ποιος είναι ο σκοπός σου, σου λέει πώς δημιουργήθηκες και σου λέει τι γίνεται αφού πεθάνεις. Τι θα του πεις δηλαδή αν ρωτήσει τι είναι ο θάνατος? Ότι ας πούμε γίνεσαι το απόλυτο τίποτα, γίνεσαι χώμα, επειδή δηλαδή είσαι εσύ ήμο, θα κάνεις και το παιδί ήμο? Μήπως είναι καλύτερο να του εισάγουμε την έννοια του Θεού στο βαθμό που κρίνει ο καθένας? Δηλαδή μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι είναι πιο σωστό να τον να υποχρεώνει το παιδί να ακολουθεί όλες τις νηστείες, να πηγαίνει στην εκκλησία κλπ. Μπορεί κάποιος άλλος να κρίνει ότι απλά θα του πει ότι υπάρχει κάποια ανώτερη δύναμη από σένα που σε δημιούργησε και που δίνει νόημα στην ύπαρξή σου, και να αφήσει μετά το παιδί να κρίνει μόνο του πώς θα συνεχίσει να το βλέπει στο μέλλον. Για κάποιους ο Θεός είναι ο Χριστός και είναι απόλυτα συνυφασμένη έννοια με την Εκκλησία, και αν πιστεύεις στο Θεό πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, πρέπει να πηγαίνεις να προσεύχεσαι κλπ. Για κάποιους άλλους Θεός μπορεί να σημαίνει η ψυχή, το μέσα μας. Για κάποιους άλλους Θεός μπορεί να σημαίνει το σύμπαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα κι άμα δεν είσαι της Εκκλησίας, όπως εγώ ας πούμε δεν είμαι της Εκκλησίας, είναι σωστό να πεις στο παιδί σου ότι δεν υπάρχει τίποτα, ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι είναι όλα ένα παραμύθι? Είναι λίγο... μου φαίνεται λίγο πολύ τρομακτικό να μεγαλώνεις ένα παιδί και να μην του λες τίποτα σχετικά με τα μεγαλύτερα ερωτήματα. Γιατί ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα αναρωτηθεί γι' αυτά. Τέλος πάντων, έχω χαθεί λίγο, έχει χαθεί η σκέψη μου. Εσείς τι πιστεύετε, πώς πρέπει να μεγαλώνει ένα παιδί στο θέμα της θρησκείας και των θρησκευτικών στο σχολείο, ας πούμε? Να μου πείτε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!